Είστε έτοιμοι, ε? Τι έτοιμος είσαι, Βασίλος, είσαι. Καλώς ήρθατε σε ένα quiz επεισόδιο. Το βρήκα, έτσι. Ε, καλό. Καλώς ήρθατε, παιδιά, σε ένα quiz επεισόδιο. Εδώ με τον Γιώργο από τη μία πλευρά και τον Αντρέα από την άλλη. Τι θα κάνουμε στο σημερινό επεισόδιο. Τι θα κάνουμε στο σημερινό επεισόδιο, σας ακούω και ρωτάτε. Και εσείς θα πρέπει να ρωτήσετε, γιατί δεν έχετε ιδέα. Ακούστε τι παίζει. Τι είναι παίζει. Quiz και είναι quiz με ταινίες. Ναι. Στο το μεντσίκανάτ. Με κοιτάς έτσι. Ελάτε. Λοιπόν, οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν ως εξής. Έχει την πρώτη κατηγορία που είναι οι εύκολες ερωτήσεις, τη δεύτερη κατηγορία που είναι οι πιο δύσκολες ερωτήσεις και η τρίτη κατηγορία που είναι οι πιο δύσκολες. Σόπα. Η νούμερο 1 κατηγορία πιάνει 1 πόντο, η νούμερο 2 κατηγορία πιάνει 2 πόντους, η νούμερο 3 κατηγορία πιάνει 3 πόντους. Κομπλέ, εδώ με παρακολουθείς. Ναι. Τα λέω μόνος μου. Λοιπόν. Τι μπορεί να κάνεις, απάντα. Λοιπόν, αυτές οι τρεις κατηγορίες χωρίζονται σε τέσσερις υποκατηγορίες που θα επιλέξει ο κάθε παίχτης. Που είναι ιστορία, κουτσομπολιό ή γκόσυπ όπως θέλετε πείτε το, Όσκαρ και σούπερ ήρωες. Γιατί μας αρέσουν σούπερ ήρωες και είπα... Εννοείται, φαίνεται. Όχι, είσαι έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο κάθε παίχτης θα διαλέγει από μια κατηγορία εξαρτάται από το πόσο πιστεύει στον εαυτό του και πόσα ξέρει και όποιος κερδίσει στο τέλος. Κανόνισε να κερδίσει εσύ και όχι ο Αντρέας γιατί θα σε ξεφτυλίσει. Εντάξει. Αντρέας, κορώνα εσύ. Γράμματα, τι επιλέγετε για το ποιο θα πάρει πρώτο στη σκητάλη. Γράμματα. Εσύ. Γράμματα. Πάμε. Τα, όπα, όπα. Τα γράμματα ποιο είναι, αυτό το 20 λεπτό. Με 20 λεπτό, αγαπητέ. Τι να κάνει. Τα γράμματα ποια είναι, ποια θεωρεί γράμματα. Περίμενε. Τα είναι γράμματα. Αυτή με τη φάτσα αυτού νου είναι γράμματα. Όχι. Αυτή είναι κορώνα, βρε. Γιατί με ρεύει. Λοιπόν, αυτή είναι η κορώνα. Ναι. Αυτή είναι η κορώνα. Όχι, τα γράμματα είναι αυτά. Ξύπνα τώρα. Το μεγάλο 20 είναι τα γράμματα. Τι σπάθε. Αυτά είναι τα γράμματα. Ναι. Το 20 μεγάλο είναι τα γράμματα. Ναι. Εντάξει, ποιος είπε γράμματα. Εγώ. Εσύ. Πάμε, θα το αφήσετε να πέσει κάτω. Ναι. Κορώνα. Πάμε, πρώτος γύρος. Γιώργος, επιλέγεις. Θύμισε μου τις κατηγορίες. Ιστορία, gossip, Oscar, super heroes. Λίγο πριν τα υπελήθη. Ένα και gossip. Ένα και gossip. Ναι. Λοιπόν, στο ένα και gossip έχουμε την εξής ερώτηση, Γιώργο. Πόσες σκόρες έχει ο Dwayne Johnson ή αλλιώς The Rock? Πουλάξε. Σου είπες και εύκολη ερώτηση πάνω θεμάς. Τι πουλάξε, στο Instagram δεν το βλέπεις. Έχουμε μόνο μία τώρα τέτοια. Μία απάντηση. Όχι, καμιά δεκαριά. μία εννοείται. Προσπάς τρεις. Έλα, οι τρεις είναι, θα πω δύο. Μία. Ναι, σωστό. Δύο. Σωστό. Κόλλα πέντε. Δεν είναι. Κόλλα πέντε. Όχι, είναι, είναι. Δύο είπε. Είναι η μικρή που γέννησε ένας τώρα. Άσε μας τώρα, πάμε από το πέντε. Λίγο πριν δεν ήξερες αν έχει τρία. Φάνηκε τώρα. Λοιπόν, Αντρέας, διαλέγεις. Τι θα πάρω πρώτη τώρα. Φτάσαμε στο σημείο να έχει δίκιο ο Γιώργος. Λοιπόν, Γιώργος ένα. Μόνο. Πάμε. Τι θα πάρω πρώτη κατηγορία. Ναι, πάει η πρώτη κατηγορία gossip. Δεν μπορείς να την επιλέξεις, τη σβήνω. Αφέβαια. Πρώτη κατηγορία θα βάλω Όσκαρ. Ποιος κέρδισε το Όσκαρ πρώτο αντρικού ρόλου το 2019. Το 2019. Πανεύκολη ερώτηση. Πανεύκολη! Περίμενε. Α, ξέχασα να σας πω. Τι είναι? Γιατί εντάξει, είμαστε αποτυχημένοι παρουσιαστές ή δεν είμαστε. Ότι έχετε από μία βοήθεια που εσείς θα επιλέξετε. Πότε θα την διαλέξει, πότε θα την χρησιμοποιήσετε. Θα σας δώσω εγώ ένα hint που, για να σας βοηθήσω να βρείτε την απάντηση. Αυτό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω την ερώτηση γιατί μπορεί να ξεχάστηκε. Λοιπόν, ποιος κέρδισε το Όσκαρ πρώτο αντρικού ρόλου το 2019. Κατά τώρα φαντάζομαι κάποιον που ξέρει την απάντηση στο σπίτι να λέει. Πόσο βοήθεια! Δεν θα με ρωτάς, δεν θα με ρωτάς. Χωρίς ερωτηματικό θέλω εδώ, είμαστε αυστηρή εκπομπή. Έπρεπε να έχουμε και μια κλειψίδρα να το αντιγυρίζουμε να έχουμε χρόνο. Όχι με χρόνο. Ποιος κέρδισε το Όσκαρ πρώτο αντρικού ρόλου. Σε αυτά τα Όσκαρ, τα τελευταία. Πάνω τα τελευταία. Ναι. Το 2019 λέμε, 20. Κάτσε, το 20 δεν έγινε. Γίνονται το 21 για το 20. Πάντα. Άσχετη. Θέλουμε και κουίζ. Σοπα ρε. Λοιπόν, πάμε. Το Τζόκερ. Μπράβο. Ο Χόκκιν Φίνιξ. Μπράβο. Θέλω τελική ναι, απάντηση. Αυτό, ναι, ποιο? Το Χόκκιν Φίνιξ. Σωστό, πολύ σωστό. Μπράβο, ρε Αλάνη. Πώς είναι, τι νιώθεις τον υδρότα, νιώθεις. Λοιπόν. 1-1. Πού ποτέρμι. Πού τραβή. Λοιπόν, επόμενο. Γιώργο, διαλέγεις. Πες μου πάλι τις κατηγορίες. Τρεις και σούπερ ήρωες. Τρία και σούπερ ήρωες. Κατηγορία 3 και σούπερ ήρωες. Μην κοιτάς έτσι. Πότε βγήκε η πρώτη ταινία Superman ever. Πότε βγήκε. Καλά τώρα. Όχι από τις τελευταίες. Τι καλά τώρα, εσύ θέλεις κατηγορία 3 στο και σίγουρα δεν θα φτάσει. Το θυμάμαι εγώ. Τι θυμάσαι. Νομίζω. Ποιος βγήκε, εσύ τι πετάγεσαι τώρα. Τι σειρά σου. Δεν δίνεις το hint που λέγαμε. Το hint.
Δώσ' το, δώσ' από τώρα τη βοήθεια. Τώρα θα δω τι βοήθεια θα δώσεις. Είναι τώρα εδώ τι βοήθεια σου δώσω. Το πιο ηλίθια ερώτηση διάλεξε για να σου δώσω βοήθεια. Γιατί ρε φίλε. Γιατί είναι χρονολογία. Είναι με, ανάμεσα. Ναι, α πούμε ανάμεσα. Ναι. Στο 1970 και στο 1980. Mm. Άκου τώρα ερώτηση που βρήκε να πάρει βοήθεια. Μερόχι, είναι ή δεν είναι ηλίθεια. Έχω μία ζητή για το 77. Όχι! Πολύ στεναχωρήθηκα. Το 78. Πολύ κοντά είσαι όμως. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά. Αντρέα, διαλέγεις. Δεύτερη είναι όλες. Δεύτερη είναι όλες. Πολύ σωστά. Διαλέγω δεύτερη super hero. Δεύτερη super heroes. Έφτασε. Λοιπόν, πόσες Spider-Man ταινίες υπάρχουν έως σήμερα και ποιες είναι αυτές. Υπάρχουν το Spider-Man 1, το Spider-Man 2, το Spider-Man 3, το Amazing Spider-Man 1, το Amazing Spider-Man 2, το Homecoming, το άλλο, το Spider-Man 2 που λέγεται το Far From Home και το Spider-Verse. Αυτά. Σε ξεφτύλισε. Άντε γεια. Το δικό μου το παιδί. Και εδώ ο ανταγωνισμός. Λοιπόν, πάμε. Πώς πάμε. Έφυγε αυτό. 2 πόντους για τον Αντρέα. 3-1 είμαστε. 3-1. Έχει πάρει φωτιά. Λοιπόν. Τι, μα πες μου. Επόμενη κατηγορία που διαλέγεις, Γιώργο. 3 και gossip. Πάμε σε όλες τα 3 πρώτα. Κατηγορία 3 και gossip. Τσομπολ. Πόσα παιδιά έχει ο Tom Hardy. Τα παιδιά, ρε φλόλ. Όλο το κουτσομπολιό τα παιδιά. Ναι, μωρέ. Ποιος είναι ο Tom Hardy. Αυτός που έπαιζε τον κακό στο Batman 3. Ναι, σωστά. Ο Καράφλας. Ωραία. Δεν είναι ο Καράφλας. Ο Μπέιν. Προσέξτε και τα λέτε μπροστά στην κάμερα. Ρεζίλιο μου. Ο Venom, ναι, είναι και ο Venom. Πώς φάνηκε. Λοιπόν, πάμε. Πόσα παιδιά έχει ο Tom Hardy. Παίζουμε τέτοιο εδώ πέρα, ρε φίλε. Έχεις χάσει την κουβέντα. Ξέρεις ή δεν ξέρεις. Ένα. Τελική σου απάντηση. Τελική σου. Ένα. Λάθος. Πόσα είναι. Τρία. Ρε φίλε, δώσε μας δύο επιλογές τώρα. Ξέρουμε πόσα παιδιά έχει ο Tom Hardy. Πες 3-2. Σε ακούεις για ταινίες, είδες. Τι θες να. Ε, μπούστη. Μήπως θες να σου πω. Δώσε μας τρεις επιλογές. Μήπως θες να σου λέω. Έχει τρία παιδιά ο Tom Hardy. Και να μου λες ναι ή όχι. Να ξέρω πώς έχει. Λοιπόν, άκυρο. Αντρέα, επόμενο. Φύγαμε. Τι έχουν μείνει. Στο ένα τι έχει μείνει. Στο ένα έχει μείνει ιστορία και super heroes. Στο δύο. Στο δύο όλα εκτός από το super heroes. Ωραία, βάλουμε το στο ένα super heroes. Πολύ σωστός, δεν θέλει να ρισκάρει ο άντρας και είναι λογικό διότι είναι πολύ μπροστά. Λοιπόν. Το χάσατε. Κατηγορία 1, super heroes. Ποιος ηθοποιός παίζει στην τριλογία του Christopher Nolan τον Batman. Θέλω όνομα και επίθετο. Μαρή. Και επαναλαμβάνω ότι έχετε από μια βοήθεια, έτσι, ο καθένας. Ναι. Αντρέα, δεν συγκινόμαστε. Ε, τώρα θα κουλήσω. Νάτος, κοίτα τον. Νάτος ποιος είναι. Καμία σχέση. Είναι πως είναι ο Γιώργος. Καμία σχέση. Ασυγωματικά, εδώ. Πω, σίγουρα δεν ξέρω. Όλοι περιμένουμε. Δεν ξέρω. Ε, Αντρέα. Τρία. Ναι, ο Χρήστος. Πάμε, Χρήστο, μέτρα. Μέτρα. Ναι. Ο Christian Bale. Ναι! Γλέντισε! Τι φλασιά έφαγε τώρα, ας πούμε, ρε φίλε. Τι φλασιά μπορεί να έφαγε. Λοιπόν, πάμε εσύ, τι επιλέγεις. Έλα, δύο gossip. Δύο gossip. Πάντο gossip. Πόσα παιδιά, ε. Ποιος είναι ο κολλητός φίλος του Λεωνάρντο Ντικάπριο. Brad Pitt. Τελική σου απάντηση. Σου δίνω μια δεύτερη ευκαιρία. Γιατί είδες πως οδηγείς είμαι. Όχι ότι σε εξευτιλίσω, αλλά δεν θα γίνω είμαστε επεισόδες λίγο. Γιατί πας μόνο γκολ. Έλα, το έχεις, μπορείς! Εδώ είπα την πάρεις τη βοήθεια. Όχι στο προηγούμενο. Ναι, εγώ παρουσίασή είμαι για τους κρίνω. Τέλος πάντων. Για πες. Έλα, Brad Pitt. Brad Pitt. Ναι, θα μου πεις τώρα τα δικά. Άκυρο. Τα Ραντίνο. Ποιος είναι. Maguire. Πρέπει να ρισκάρεις, ε, στο επόμενο, να ξέρεις. Είσαι πολύ πίσω. 4-1 είσαστε. Λοιπόν, Αντρέα, τι ναι. Διαλέγεις. Τώρα βάλουμε ένα Oscar στο 2. Όσκα στο 2, έχετε. Παραγγελία. Θέλω να μου πεις τη μία από τις τρεις ταινίες που έχουν κερδίσει τα περισσότερα Όσκαρ όλων των εποχών. Τη μία από τις τρεις. Είναι τρεις, θέλω τη μία. Περίμενε. Όλων των εποχών. Θα πάρω τη βοήθεια τώρα. Έχεις τη βοήθεια, ναι. Θες τη βοήθεια, ε. Ναι. Πολύ σωστός. Σε μία από αυτές παίζει ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Τιτανικός. Ναι. Το σκεφτόμουν να λέω, ας πάρω τη βοήθεια.
Εδώ είπα ότι χρησιμοποιήσει τη βοήθεια. Δύο. Ρε Θωμά, τα παιδιά και τα παιδιά, ρε φίλε. Το δύο, το ιστορία. Δύο ιστορία. Δύο ιστορία. Όχι, ωραία. Το ένα ιστορία. Γιατί μπορεί να μην το βρούμε. Το ένα ιστορία. Και πώς θα γυρίσει το παιχνίδι, αν πάρει το ένα. Δεν το γυρίσω τώρα, μετά θα αναγκαστεί να πάει στα επόμενα. Και αν τα χάρα, αν πει πως θα το γυρίσει, θα φύγουν οι ερωτήσεις. Εγώ εν τω μεταξύ έχω ετοιμάσει και δύο ερωτήσεις, σωστό ή λάθος, μην τυχόν βγαίνατε και ισοπαλία. Λοιπόν, πάμε. Κατηγορία 1, 2 ή 3, τι επιλέγεις? Η ιστορία είναι σε όλα. Ιστορία 3. Ιστορία 3. Όσκαρ 3. Όσκαρ 3. Ποια ήταν η πρώτη μη Αμερικανίδα ηθοποιός που κέρδισε ποτέ Όσκαρ γυναικείου ρόλου το 1944? Άγγολ, τι έχει βάλει τώρα. Τη βοήθεια να τελείγεις. Κατηγορία 3, ρε φίλε. Αν έχεις τη βοήθεια τώρα εδώ, θα τους ήταν πολύ. Ρε φίλε. Θα ήταν πολύ χρήσιμη βοήθεια τώρα εδώ. Το 1944. Τώρα εδώ η βοήθεια θα ήταν πολύ χρήσιμη. Να μετρήσει. Δεν το ορίζει. Αμερικανίδα ηθοποιός. Άντα να σε βοηθήσω λίγο, γιατί, να σε βοηθήσω λίγο γιατί είσαι πολύ πίσω. Θα το βοηθήσουμε λίγο. Ναι. Ε? Ναι. Όχι. Για πες. Ναι, βοήθησα. Δώσ' μου ρε φίλε, τρεις. Ναι. Δεν θα το βρει. Άντε θα σου δώσω μία, δεν πρόκειται. Ξέρω. Είναι Ελληνίδα. Αν είναι δυνατόν. Ποια τότε Ελληνίδα, μία μόνο. Ήταν η Ελληνίδα μόνο που ήταν πρωταγωνιστούσε στα πάντα. Ποια ήταν η Ελληνίδα. Ναι. Του λέω ποιο. Χρήστο. Ποια ήταν, ρε φίλε. Πάμε. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Σαν αριστερόν είναι. Πέντε. Ξέρω ποια είναι η Ελληνίδα, ρε φίλε. Έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα. Όχι, ρε, δε, λοιπόν. Ποια είναι η Ελληνίδα, ρε μάνα. Ρε Θωμά, θα γκρινιά. Θα αρχίσω να γκρινιάζω, άσε. Δέκα. Δέκα. Προσέξτε. Θα αρχίσω να γκρινιάζω, ρε φίλε. Τέλος. Λέγε, θα πεις κάτι. Δεν ξέρω ποια είναι, δεν έχω. Κατίνα Παξινού. Τι Κατίνα Παξινού, ρε μα. Βάλε μου τρεις τέτοιες επιλογές, ρε. Τι τρεις. Βάλε μου μια Ζαλίστερο, βάλε μια Κατίνα Παξινού και βάλε μια τέτοια, ρε μα. Συγγνώμη, σου λέω το 1944 και μου λες η Ζαλίστερο. Πόσο είναι. Η Ζαλίστερο. Το 44 αγέννητη. Αγέννητη, όχι 10. Τι, άντε να γεννηθεί το 70 η Ζαλίστερο. Τώρα θα βάλω μου ένα ιστορία. Ας βάλω μια ιστορία, απ' όλα. Ετοιμός. Ετοιμός. Ναι. Ποια χρονιά βγήκε ο Τιτανικός κινηματογράφος? Το 1900... Γιατί το ξέρεις αυτό, ρε φίλε. Το 1996. Όχι! Το 97. Ναι, ρε φίλε, ήταν πολύ κοντά όμως. Λοιπόν, το σκορ είναι, Γιώργο, 2-4-6-1. Έλα, ρε Θωμά. Να πούμε και αυτά. Έλα, ρε Θωμά. Θα πάμε και στο σωστό λάθος για να έχεις ελπίδες, αλλά πρέπει να απαντήσεις στη... στις ιστορίες. Στο 2. Το 2 το είπαμε. Το 1 το είπε, το 3 ιστορία. Πρέπει να πας. Βάλε 3 ιστορία να τις γράψεις. Μα πρέπει να τρία, το πάρεις. 3 ιστορία. Πόσες φορές έχω συνεργαστεί ο Σκορτσέζε με τον Ντικάπριο? Ρε φίλε, είναι πανεύκολη για 3 αυτή. Ο Σκορτσέζε με τον Ντικάπριο. Ναι, πανεύκολη. Γράφτε μου κάτω στα σχόλια. Είναι πανεύκολη, δεν είναι ερώτηση. Τι κοίτας από εκεί, δεν γράφεις απαντήσεις. Ρωτώ στον Χριστό. Ο Χριστός τη μόνη εταιρεία που έχει δει ολόκληρη. 300. Συνεργάζονται συχνά πάντως αυτοί. Τι έκαμε, σε βοηθάμε, σε λυπηθείς, λυπόμαστε. Σε λυπούμε, δηλαδή πραγματικά σε λυπόμαστε. Τι να πω, φίλε, τρεις φορές. Η τελική σου απάντηση είναι αυτή. Είμαι καμία θα λέγα, αλλά επειδή πιστεύω πότε λύσεις. Η τελική σου, τι κάμε, τι είμαστε. Τρεις, ναι, τρεις. Λάθος. Έξι. Γιατί να ξέρω ακριβώς τι είναι έξι, ρε φίλε. Τι ως κάνω εγώ. Ωραία, παίρνει... Ρε Θωμά, τι που είναι αυτό, ε. Παίρνει 1,5 επειδή είπε τη μισή. Μένει η δική σου κατηγορία, η 2 που την παίρνεις εσύ αυτόματα. Ποια ταινία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το Bullet Time Effect? Το Bullet Time Matrix. Ναι! Τι σου έχει κάνει εδώ πέρα! 8-1. Το μάνε στη μέση. Άντε, να πω και τις άλλες 2 έτσι για το γαμώτο. Έχω πάω 10. Αναρωτιέμαι πως κάθεσαι στην καρέκλα, δεν πονάς. Λοιπόν. Πάμε από ένα σωστό. Έλα, ρε Θωμά. Από ένα αλήθεια ή ψέμα, βασικά είναι. Θα σας πω δύο πράγματα και θα μου πείτε αν είναι αλήθεια ή ψέμα. Να ξέρεις οι ερωτήσεις που έχεις στο quiz, θα το πούνε και τα παιδιά κάτω στα σχολεία, είναι όχι εύκολες. Βάλ το όλο με στο λάθος, ρε. Φαντάσου ότι ήξερε το 90% των ερωτήσεων ο Ανδρέας. Πόσο χρονών είσαι? 13. Και είσαι 23. Φέρα. Πάμε από ένα αλήθεια ή ψέμα. Ο καθένας. Ναι. Ποιος το λέει τώρα? Ποιο ήταν εσύ? Γιατί ήταν εσύ απάντησε τελευταίο. Ναι. Είναι αλήθεια ότι ο Francis Ford Coppola παραλίγο να απολυθεί λίγο μετά την αρχή των γυρισμάτων του The Godfather? 50-50 είναι όμως. Αν αλήθεια ή όχι. Ναι. Α, του λέγανε μετά τα γυρίσματα, πουλο έφυγε.
Δεν μας αρέσει. Δεν σε γουστάρουμε. Τι να ψηλοθέσει εσύ. Αν ήταν στο τσάκ να πουληθεί. Ναι, να δω τι ιδέε να σου φτιάξει. Άντε, πούλο. Έφυγε. Τώρα, φίλε. Πείτε το κάτω. Τα γυρίσματα του. Το λέγανε στο Francis Ford Coppola. Αλήθεια ή ψέμα θέλω να μου πει. Α, αλήθεια. Σωστό. Μπράβο, Γιώργο. Α δώσουμε ένα χειροκρότημα στον Γιώργο. Θα πάει. Και εσύ, ρε, χειροκρότα. Μου ξαράξει πίσω. Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο, μπράβο. Όχι, δηλαδή είμαι περήφανο για σένα. Λοιπόν, Αντρέα. Είναι αλήθεια ότι το Όσκαρ που κέρδισε ο Μάνος Χατζηδάκης το 1960 χάθηκε κατά τη μεταφορά του? Ποιος είναι αυτός? Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι ένα από τους μεγαλύτερους θέτες Έλληνες. Που είναι φυσιολογικό να μην το ξέρεις γιατί είσαι και 13. Άλλοι που εδώ πέρα είναι πιο μεγάλοι. Δεν ξέρω πώς γίνεται και δεν τα ξέρουν. Τελείω για σένα. Δεν στο έχω πει. Δεν στο έχω πει. Αλήθεια, αλήθεια. Αλήθεια, τελική τέτοια. Ναι. Αλήθεια. Και για την ιστορία χάθηκε κατά τη μεταφορά του στη Γιουγκοσλαβία και τον έβαλαν να τραβήξει φωτογραφία με το Όσκαρ της Παξινού. Αλήθεια. Epic fail από τα Όσκαρ. Λοιπόν, τελικό σκορ, όπως καταλάβατε, derby. Derby. 2-4, 6-7, 8. 8-2, όχι 8-9. Έχει δίκιο ο Χρήστος γιατί είναι και το ένα σωστό λάθος που το βρήκε. 9-2. Λοιπόν, δεν έχω και ένα μικρόφωνο. Σκόρμα ότι έχει να δηλώσει. Τι έχει να δηλώσει, Γιώργο, για την ήττα σου. Θα κάνει πάλι ένα quiz. Ναι. Θα δώσει όμω επιλογέ. Μα πού είναι τα παιδιά, πού τα παιδιά το επόμενο quiz, πώ θέλετε επιλογές να είναι. Κανονικά θα έπρεπε και εγώ να παίρνω μέρο, αλλά πρέπει να του βάλει άλλε ερωτήσει. Λοιπόν, θέλω εσεί να μου πείτε κάτω πώ θέλετε να είναι επιλογές. Το επόμενο quiz. Θέλετε να είναι με επιλογέ, ναι ή όχι. Να έχει δύο επιλογέ, ότι ή ο ένα ή ο άλλο. Ή να έχει πόσα παιδιά αν έχει ο Τζόρσο και πόσα παιδιά τον Χάρντι. Αν και νομίζω. Ήξερε πριν πόσα παιδιά έχει τον Χάρντι. Ναι, ήξερα γιατί είχα κάνει λάθο το βίντεο για το Βένο. Όχι, όχι, δεν είχα κάνει λάθο. Είχε δύο τότε και τώρα τελευταία έκανε και ένα τρίτο. Τι έχει να δηλώσει για την νίκη σου που σε ξεπάτωσε ο Αντρέα. Στο επόμενο. Ναι, Αντρέα, τι έχει να δηλώσει για την νίκη σου. Πώ τον είδε, το... ήταν δύσκολο αντίπολο ο Γιώργο. Όχι. Λοιπόν. Για το σκορ το λέει. Πολύ σωστά, το σκορ μιλάει. Στο επόμενο. Θέλω να μου γράψει από κάτω πώ θέλετε να είναι το επόμενο. Αν θέλετε να συμμετέχω κι εγώ, που δύσκολο γιατί κάποιο άλλο πρέπει να βάλει. Πού πα, εσύ, ρε. Άντε, φεύγω. Επόμενο. Έλα εδώ. Όχι, επόμενο. Λοιπόν, ραντεβού στο επόμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε έως το τέλος. Ξέρετε, subscribe, like, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και άμα γουστάρατε. Και τα λέμε στο επόμενο. Πες γεια στον κόσμο, ρε. Yeah.